η επιτυχημένη λειτουργική ρινοπλαστική, έτσι θα πρέπει να τη λέμε, λειτουργική ρινοπλαστική, που σημαίνει ότι στην ίδια επέμβαση, στον ίδιο χρόνο, θα πρέπει να αποκαθίστανται και τα δύο προβλήματα, και το λειτουργικό, δηλαδή μετά την επέμβαση να αναπνέει μύτη καλά, να μυρίζει καλά, να μην ροχαλίζει ο ασθενής, να μην παθαίνει υγμωρίτιδες, να μην παθαίνει οτίτιδες, γιατί παθαίνει υγμωρίτιδες. Τα υγμόρια αδειάζουν μέσα στη μύτη. Είναι εδώ, είναι κοιλότητες, παραρρύνεις γύρω από τη μύτη και εφόσον δεν αναπνέει καλά, παθαίνουμε υγμωρίτιδες. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε κάτι και οι τρεις. Ακούμε, δεν ξέρω αν και οι ειδήσεις μας είναι λίγο κινδυνολάγνες. Ακούμε πολλές ιστορίες φρίκης. Έχουμε δει φωτογραφίες. Θέλουμε να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε πώς μια γυναίκα, ένας άντρας, μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του από ατυχήματα. Πώς να μην πηγαίνει, βρε παιδί μου, που δεν ξέρω πώς, τυφλός, έτσι. Βλέπουμε τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω αν επιχούν την πραγματικότητα. Αλλά πώς μπορείς να πας με ασφάλεια. Κυρία Βαγιάννη, κυρίες μου, εγώ έχω το πάθος γι' αυτό. Η υπόπτη έχει τέλεια μύθη. Η ρινοπλαστική, η λειτουργική ρινοπλαστική, είναι το δυσκολότερο χειρουργείο στο πρόσωπο. Τελεία. Για να γίνει καλά, και θα έχει γίνει καλά, εάν και οι δύο λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται ο ασθενής στο χειρουργείο έχουν επιτευχθεί. Δηλαδή, αν και το λειτουργικό και το αισθητικό, μετεγχειρητικά έχουν αποκατασταθεί. Για το σκοπό αυτό, και αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα, το δύσκολο μέρος του χειρουργείου, γιατί είπα είναι η πιο δύσκολη επέμβαση στο πρόσωπο, η μύτη. Η ρινοπλαστική, η λειτουργική ρινοπλαστική. Είναι πολύ και απέχει πάρα πολύ από τη δεύτερη. Πώς προστατευόμαστε, πείτε μας. Θα πρέπει ο χειρουργός που ασχολείται να ξέρει καλά τη μύτη όσον αφορά το εσωτερικό της, γιατί η μύτη είναι ενιαίο σύνολο. Συνεργάζεται στενά με οριλά συνέχεια και όλη την ώρα. Θα πρέπει ο ίδιος χειρουργός, ο εκπαιδευμένος στη μύτη, να χειρουργήσει και το εσωτερικό και το εξωτερικό της μύτης. Νομίζω καταλαβαίνετε ποιος είναι αυτός ο ειδικός γιατρός. Με λίγα λόγια, πλαστικός χειρουργός δεν ενδείκνεται για την ώρα. Μόνο πλαστικός. Είναι ο τωρινολαριγολόγος. Εξειδικευμένος στην πλαστική του προσώπου. Μπράβο.